Ο κύριος Κυρανάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική μέρα. Είναι η μέρα που χωρίς σύνδρομα ενοχής κάνουμε το πρώτο βήμα για να φτιάξουμε τα πανεπιστήμια της επόμενης δεκαετίας. Είναι η μέρα που μία από τις πιο εμβληματικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας γίνεται πράξη. Είναι η μέρα που η Ελληνική Βουλή ψηφίζει ώστε τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες να είναι η πρώτη γενιά που θα μπει σε πανεπιστήμια χωρίς άσυλο ανομίας. Και δεν θα μπορούσα να φανταστώ μεγαλύτερη τιμή ως νέος βουλευτής, ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που καλούμε σήμερα να ψηφίσω, να είναι αυτή ακριβώς η κατάργηση του ασύλου, για την οποία και προσωπικά αγωνίστηκα ως φοιτητής δημόσιου πανεπιστημίου, έχοντας απέναντι τους επαγγελματίες της κατάληψης, κάποιοι από τους οποίους αποχωρούν και τώρα από την αίθουσα. Ο μόνος χώρος που δεν υπάρχει άσυλο ιδεών, ο μόνος δημόσιος χώρος, είναι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Οπουδήποτε αλλού μπορείς να πεις ελεύθερα τις ιδέες σου, μόνο στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Κυρία Χριστίδου, επειδή σας άκουσα, ο νόμος προβλέπει ότι οι Πριτανικές Αρχές ενημερώνουν την αστυνομία και ζητούν από την αστυνομία να παρέμβει. Όχι το αντίστροφο. Δεν απαιτεί η αστυνομία από τις Πριτανικές Αρχές να παρέμβει. Αλλά επειδή έχω ακούσει και πολλή κριτική για τη δήθεν αστυνομοκρατία και τη δήθεν απειλή ότι με την κατάργηση του ασύλου ξαφνικά τα πανεπιστήμια μας θα γίνουν αστυνομοκρατούμενοι. Αλήθεια, έτσι φαντάζεστε το ρόλο ενός αστυνομικού? Οι δύο αστυνομικοί που έχετε δίπλα σας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και σας ακολουθούν όπου πηγαίνετε, κάποιοι από εσάς είχατε και περισσότερους. Εσείς έχετε έναν. Κάποιοι συνάδελφοί σας και όσοι υπουργοί είχαν και 20 και 25 και 30. Αυτός είναι ο σεβασμός. Κύριοι συνάδελφοι. Αυτός είναι ο σεβασμός. Κύριοι συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στο ρόλο του αστυνομικού που προστατεύει τη δική σας ασφάλεια. Αλήθεια, τι κάνει ο αστυνομικός δίπλα σας? Σας εμποδίζει να διακινήσετε ελεύθερα τις ιδέες σας? Κύριε Μπάρκα, τι κάνει ακριβώς εδώ στην Βουλή? Κύριε Μπάρκα, ο αστυνομικός που σας διαθέτει το ελληνικό κράτος. Δεν είναι αυτό που... Για να προστατεύσει τη δική σας ασφάλεια. Όταν οι αστυνομικοί προστατεύουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλή. Αλλά όταν είναι να προστατεύσουν τις ζωές χιλιάδων φοιτητών των δικών σας παιδιών είναι κακή. Σοβαρευτείτε λίγο εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, αυτή η ψήφος κατάργηση του ασύλου, αυτονόητη στον 21ο αιώνα, δεν είναι τόσο η ψήφος των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ψήφος στο όνομα κάποιων νέων ανθρώπων που υπέστησαν τις συνέπειες του ασύλου και σήμερα στέλνουν τη δική τους απάντηση. Είναι η απάντηση του Δημήτρη, 22χρονου φοιτητή νομικής με κινητικά προβλήματα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2016 χτυπήθηκε βάναυσα με αλυσίδες από ομάδα αρχικών, καθοδηγούμενοι από αλλοδαπό, επειδή λέει τον μπέρδεψαν με άλλον. Είναι η απάντηση της Χριστίνας, 22χρονης φοιτήτριας πολιτικών επιστημών στο Καποδιστριακό, η οποία τον Φεβρουάριο του 2018 έπεσε θύμα βίαιης ληστείας μέσα στο χώρο της σχολής από το εξκομανής. Είναι η απάντηση του Γιώργου, 18χρονου πρωτοετή φοιτητή, που αντιδρώντας την κατάληψη σχολής του στο Πολυτεχνείο το 2017, βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από άνανδρη επίθεση αναρχικών με κράνη. Είναι η απάντηση Κωνσταντίνας, 20χρονης φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τον Ιανουάριο του 2017 έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας, πλαγίως της σχολής, από δύο εμπόρους ναρκωτικών που δρούσαν και συνεχίζουν να δρούν ακόμη και σήμερα εντός του χώρου της σχολής. Είναι η απάντηση του Δημήτρη, ενός νέου ανθρώπου με αναπηρία και ακτιβιστή για τους πάσχοντες από κυστική ίνωση, ο οποίος το 2017, συμμετέχοντας σε μία ημερίδα και προσπαθώντας να διακινήσει ελεύθερα τις ιδέες του,
ξυλοκοπήθηκε από ροπαλοφόρους επειδή αντέδρασαν σε αυτά που άκουγαν σε εκείνη την εκδήλωση. Δεν τα δαπείτε, αγαπητέ συνάδελφε. Είναι η απάντηση, αγαπητέ συνάδελφε, μιας ολόκληρης γενιάς που ζητά δικαίωση. Γιατί με την ανοχή σας τιμωρήσατε κάθε παιδί που έδωσε ένα μεγάλο προσωπικό αγώνα για να περάσει ένα δημόσιο, όχι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Τιμωρήσατε παιδιά τα οποία επέλεξαν να μείνουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό, και σήμερα αυτά τα παιδιά σας δίνουν τη δική τους απάντηση. Σε εκείνους που 10 χρόνια πριν έκλειναν με το έτσι θέλω τις σχολές, έχτισαν καριέρες ως επαγγελματίες καταληψίες και κατάληξαν να γίνουν υπουργοί και πρωθυπουργοί. Σήμερα λοιπόν τελειώνει το άσυλο με την εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος μας ψήφισε για να το καταργήσουμε και να δώσουμε στις επόμενες γενιές αυτό που δεν είχαμε τη χαρά να γευτούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ.